Το Ναβάγιο με την υποψηφιότητα για τον τελικό UEFA Europa Conference League 2022-2023 προκαλεί ήδη σοβαρού τριγμού μετά και την αποκλειστική συνέντευξη στο site neakriti.gr του εκτελεστικού γραμματέα ΕΠΟ και υπεύθυνου του project. Κύριε Αλέξη Δέδε, τα σοβαρά προβλήματα στι γηπαιδικέ εγκαταστάσει στον παγκρίτιο στάδιο, όπω το στέγαστρο, τα VIP, τα θέματα ασφαλεία, η απουσία χρονοδιαγραμμάτων και οικονομικού μπάτζετ, αλλά και η κατάσταση στην ΕΠΟ με τι εμπλοκέ που έχουν υπάρξει στι προσεχεί εκλογέ και την οποία χαρακτήρισε χαοτική, είναι τα βασικά ζητήματα για τα οποία ο κύριο Δέδε αποκάλυψε ότι πήρε την πρωτοβουλία να εισηγηθεί την απόσυρση της διεκδίκησης του φακέλου για τον τελικό. Θα χάσουμε και δεν αξίζει να χρεωθούμε μία ήττα, είπε χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα ο κύριο Δέδε, αν και απέφυγε να τον κατηγορήσει ευθέω, άφησε εχμέ για τι παρεμβάσει του υφυπουργού αθλητισμού Λευτέρια Βγενάκη, ο οποίο είχε αναλάβει με του συνεργάτε του να τρέξει τη συμπλήρωση του φακέλου, ενώ επεσήμενε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μαζί του. Άλλωστε, οι επαφέ του υφυπουργού με την ΕΠΟ είναι παγωμένε εδώ και αρκετό καιρό. Ο εκτελεστικό γραμματέα τη Ομοσπονδία, Ανέφερε ότι με την παρούσα προβληματική κατάσταση στο Παγκρίτιο οι φύλαρχοι τη Κρήτη θα αργήσουν για πολλού μήνε ακόμα να δουν την εθνική ομάδα. Ωστόσο, μπαλάκι έχουν γίνει οι ευθύνε για το Παγκρίτιο στάδιο και η κολλησιεργία στα έργα που έπρεπε ήδη να είχαν ξεκινήσει. Ο κύριος Σαβγενάκη στην πρόσφατη συνέντευξή του στην Κρήτη TV είχε αναφέρει ω αποκλειστικό υπεύθυνο τον Δήμο Ηρακλείου. Το Στέγαστρο λοιπόν είναι θέμα Δήμο Ηρακλείου το Υπουργείο Αθλητισμού, επειδή το διαβάζω και όσοι το γράφετε, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Δυστυχώ ή ευτυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά. Επαναλαμβάνω. So, ναι, Μισό ναι, λεπτό. Ναι, ναι. το στέγαστρο στο Παγκρίτιο Στάδιο είναι εξ ολοκλήρου αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου, όπου έχουμε συνεργασία και προσπαθώ και εγώ με τη δικιά μου, από τη δική μου πλευρά να βοηθήσω στην ορίμανση των αγροτών. Άρα μελετών. πιστώνεται ένα λάθο χειρισμό του Δήμου Προσέξτε, του στο Είναι, αυτό το είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται από τη Δημοτική Αρχή. Διότι έχετε την ευθύνη, ω γνωστό, το, mm -hmm. το Παγκρίτιο Στάδιο έχει περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Ηρακλείου έχουμε κι εμεί βάλει την πλάτη ώστε να μπορέσουμε να οριμάσουμε γρηγορότερα τι μελέτε αυτέ και να βοηθήσουμε και οικονομικά που απαιτηθεί για το θέμα του στεγάστρου. Πάμε παρακάτω. Μα ενδιαφέρει πολύ τον Παγκρίτιο Ναι, στάδιο. αλλά έχουμε εξασφάλιση πόρων. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 γεννάτη. ναι, ναι. ναι, ναι. Και Είπα ερώτημα. και επιπλέον τι... ότι άλλο απαιτηθεί. Επιπλέον ότι απαιτηθεί, γιατί έχουν εξασφαλιστεί χρήματα από την περιφέρεια ένα μέρο και φυσικά το στέγαστρο που έχουμε ήδη κάνει ο Σιτζή με την ΕΦΑ. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε και εμεί. Μισό, μισό, μισό. Χάνονται όμω πολύτιμε διοργανώσει. Ναι, ναι, τώρα με συγχωρείτε, δεν είμαι, δεν είμαι, ε, ούτε δήμαρχο ούτε δήμαρχο τη Ραγκλή. Είστε όμω υφυπουργό του Αθλητισμού και μάλιστα η Για τον νομίζω ότι το απάντησα σε αυτό. Ναι, Ποια ναι, ναι. αρμοδιότητα είναι. Το ερώτημα είναι ποιο φταίει τελικά για το ότι άλλη μια σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση χάνεται από το Ηράκλειο. Σίγουρα τεράστιε είναι οι ευθύνε του Υφυπουργείου Αθλητισμού που προσπάθησε εξ αρχή να έχει την αποκλειστικότητα χωρί πνεύμα συνεργασία, αγνοώντα παντελώ την έψη αρμόδιο φορέα του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, κάνοντα παρεμβάσει που πάγωσαν τι σχέσει τη με την ΕΠΟ και άλλου φορεί. Από την άλλη πλευρά, η Ομοσπονδία προχωρά σε μια απόφαση που σίγουρα προκαλεί ερωτηματικά, ενώ στη μέση βρίσκεται το Παγκρίτιο με τι καθυστερήσει στα έργα να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Εν τω μεταξύ, το γαϊτανάκι των επιθέσεων μετά τι μεγάλε ΠΑΕ αλλά και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει Εναντίον του Λευτέρα Βιενάκη, σήμερα στο Κοινοβούλιο. Αρχικά ο Υπουργό Αθλητισμού έκανε λόγο για εκβιασμού που δέχεται ο ίδιο και η κυβέρνηση, ενώ ακολούθησε η τοποθέτηση του βουλευτή Ηρακλήρου του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, Μανώλη Συντιχάκη, ο οποίο ζήτησε να αποσυρθεί η κατάπτυστη και επικίνδυνη τροπολογία όπω την χαρακτήρισε, που βοηθάει υπόδικου επιχειρηματίε να παραμείνουν στη διοίκηση αθλητικών ομάδων.